Λοιπόν, πάμε και στην πλευρά του ποταμιού να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Είναι βουλευτής στην περιφέρεια Αττικής, γνωρίζει καλά τα μέρη εκείνα, για να μας δώσει και εκείνος τις δικές του εκτιμήσεις. Καλημέρα κύριε Μαυρωτά, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα από τη Βουλή. Έχουμε σήμερα το τελευταίο νομοσχέδιο της περίοδου. Δεν φαντάζομαι δεν έχει κάποια σχέση με όλα αυτά. Δεν θα δούμε καμία τροπολογία μέσα για καμία αύξηση ή κάτι άλλο όπως αυτά που ζήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχω προτείνει μια τροπολογία και με βάση τα τελευταία γεγονότα. Μια τροπολογία που θα έχει θεσμοθετημένα και νομοθετικά μια υποχρεωτική μέρα εκπαίδευση στα σχολεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για φυσικές καταστροφές. Γιατί είναι κάτι που θεωρώ ότι γίνεται μόνο για τους σεισμούς. Υποχρεωτικά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια έτσι γενικότερη εκπαίδευση της νέας γενιάς σε θέματα φυσικών καταστροφών, είτε αυτό είναι πυρκαγιά όπως πρόσφατα, είτε πλημμύρες, γιατί και τέτοια θα έχουμε. Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας, τα επόμενα καλοκαίρια είναι μπροστά μας και νομίζω ότι πρέπει να έχουν η νέα γενιά τα εφόδια και να μην έχουμε μόνο το προσευχή σου για την Ελλάδα, αλλά και το προετοίμασε την Ελλάδα. Γιατί αυτό φάνηκε ότι μας λείπει. Και να διδαχτούμε μας και κάτι. Και το πληρώσαμε. Και να διδαχτούμε και κάτι, κύριε Μαυρωτά. Πράγματι, καλά το ορθώς το επισημαίνετε. Θυμάμαι μετά τους κάποιους καταστροφικούς σεισμούς, ιδίως δεκαετίας του 80, και στα σχολεία έγινε συγκεκριμένο και πολύ μάθημα. Καλά, και πολύ καλά. Και πολύ σωστά. Καλά, τουλάχιστον να, να διδαχτούμε κάτι από αυτή την καταστροφή. Ναι, ναι. Τώρα, για πάμε να μας δώσετε και τη δική σας εκτίμηση. Εσείς σηκώσατε σταδιακά και τους τόνους, αν κατάλαβα καλά, κυρίως το επικεντρώσατε ως κόμμα στις ευθύνες των υπουργών που είχαν και την αρμοδιότητα στην διαχείριση. Και των υπηρεσιακών, γιατί φαίνεται ότι υπήρξε γενικά ένα αλαλούμ κατά την δική μας άποψη. Το γεγονός πάντως είναι ότι κατά τη γνώμη μου είναι αστείο να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί να κάνει πολιτική την πορυχία, ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά σταδιοδρόμησε και είχε, ας το πούμε, σαν αιχμή του δώρατος αντιπολίτευσης, τους νεκρούς από τα μαγκρέ που κεγόντουσαν, τα παιδάκια που λιποθυμάγανε στα σχολεία, και τώρα από μια αντιπολίτευση μάλιστα, η οποία έδειξε πολύ υπεύθυνη και ψύχρεμη στάση τις πρώτες μέρες, ιδιαίτερα η ηγεσία της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αλλά και της ελάσσομης αντιπολίτευσης, που κρατήσανε μια στάση, θα λέγαμε, πολύ καλή. Όταν αρχίσαν όμως οι συνωμοσιολογίες και να προσπαθήσει να απεμπολίσει τις ευθύνες η κυβέρνηση, εκεί πέρα νομίζω ότι έπρεπε να αλλάξουμε την στάση και να ζητήσουμε όπως οφείλαμε, δηλαδή το να γίνει πραγματική ανάληψη της ευθύνης και όχι εικονική ανάληψη της ευθύνης όπως έκανε ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε ανάλογες ενέργειες από πομπή για τον Πού επικεντρώνεται τα λάθη, δηλαδή τα στην λάθη, πρόληψη, στην αντιμετώπιση εκείνη την ώρα ή στη διαχείριση? Αυτό που έχει υποθεί κατά κόρον, δηλαδή οι διαχρονικές ευθύνες κτλ., δεν απαλλάσσουν σίγουρα την κυβέρνηση από τις τωρινές ευθύνες. Όπως και οι τωρινές ευθύνες δεν απαλλάσσουν τις διαχρονικές που έχονται στην επιφάνεια με κάτι τέτοιες τραγωδίες. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι η φωτιά είναι κάτι το οποίο, αν δεν το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πρώτη μισή ώρα, μετά ξεφεύγει και πρέπει να έχεις, ας το πούμε, σχέδιο για το τι θα κάνεις αν ξεφύγει κάτι που φαίνεται ότι δεν υπήρχε. Η φωτιά πήγαινε πιο γρήγορα από τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα να καούν άδικα τόσοι άνθρωποι στο μάτι ενώ θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Αυτό είναι ένα σημείο. Όπως επίσης και πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα μείνανε πολλές ώρες. Εκεί πέρα υπάρχει άλλο ένα σημείο έτσι αστοχίας του κρατικού μηχανισμού, οι πολλές ώρες μέχρι να πάει η πληροφορία. Και το γεγονός επίσης ότι δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, έγκαιρη εκένωση, ενώ στις κατασκηνώσεις έγινε, ας το πούμε, αξιοποιήθηκε και ουσιαστικά σωθήκανε τα παιδιά από τις κατασκηνώσεις, αξιοποιήθηκε η εμπειρία και η πληροφορία. Αυτά όμως θα πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Μπορεί να ήταν ακριβώς όπως τα φαινόμενα και πολύ αντίξωση συνθήκες, αλλά η πολιτεία δεν μπορεί να το παρακολουθεί αυτό με σταυρωμένα τα χέρια ή να λειτουργεί μόνο όταν είναι από 15 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, όταν έχουμε χαμηλή βροχόπτωση, όταν δεν έχουμε χιόνια, όταν δεν φυσάει. Ναι, δεν πρέπει να είμαστε πολιτεία ειδικών συνθήκων. Την πολιτική προστασία εκείνες τις ώρες τη χρειάζεται. Εκεί τη χρειάζεται. Εκεί, και αυτό είναι το νόημα. Και νομίζω ότι εκεί πέρα υπήρχαν έτσι οι αστοχίες και η αποτυχία. Και από την άλλη μεριά, θεωρώ πολύ τραγική την επικοινωνιακή διαχείριση από την κυβέρνηση, που αντί να βγει από την πρώτη στιγμή να πει ένα συγγνώμη που δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε κάποιους πολίτες λόγω των αυτών που εξετάζουμε τα λάθη και θα αποδοθούν ευθύνες κτλ., βγήκε και έλεγε για ασύμμετρα καιρικά φαινόμενα, ασύμμετρες απειλές, συνωμοσιολογίες,
κτλ. Κτλ. Τα οποία δείξανε μια διάθεση να απεμπολίσει τις ευθύνες που τους ανήκαν. Ρωτάει πολλοί κόσμος, κύριε Μαυρότα, εδώ που βρισκόμαστε, αν θα υπήρχε δυνατότητα το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα, τα βασικά κόμματα, τα 4-5 βασικά θεσμικά κόμματα, δημοκρατικά κόμματα, να συνεννοηθούν σε 2-3 πράγματα. Και πρώτον, ποια θα μπορούσαν να ήταν. Δηλαδή, λένε πολύ η πιο γενναία κίνηση, τούτη την ώρα που πολλοί έχουν καταλάβει, είναι από κοινού να συμφωνήσουν τα κόμματα θα γκρεμίσουμε. Έστω και με κόστος, έστω και αν υπάρχουν κάποια σπίτια που μπορεί, δεν ξέρω και εγώ τι είναι, να πούνε δεν πάει άλλο γκρέμισμα. Πάμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα που τα έχει θίξει το ποτάμι επανειλημμένος, θεωρώ ότι είναι η άμεση προτεραιότητα είναι λίγο να επουλώσουμε τις πληγές με τους πληγέντες από την περιοχή. Αυτό είναι το άμεσο το οποίο πρέπει να γίνει τώρα και τα λοιπά. Τώρα η επόμενη μέρα είναι το να σχεδιάσουμε ακριβώς το τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, να μην είναι δηλαδή όμως μια κατάσταση που μετά από 2 μήνες θα ξεχαστεί ή στο επόμενο νομοθετικό έργο να έρθει κανένα νομοσχέδιο τακτοποίησης και να κάνουμε ότι δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, δεν καταλάβαμε. Και επίσης πολύ σημαντικό θεωρώ το θέμα της πρόληψης. Δηλαδή αυτό που σας είπα για τα σχολεία, αυτό θα πρέπει να γίνει και για τους πληθυσμούς, να υπάρχουν τα σχέδια αυτά να έχει κάποιος την ευθύνη, να μην διαχέεται η ευθύνη που έτσι χάνεται. Θα πρέπει τα έργα υποδομής να αποκτήσουν μια άμεση προτεραιότητα, τα αντιπλημμυρικά και τα αντιπυρικά. Δεν θέλουμε άλλες παιδικές χαρές ή άλλες εκδηλώσεις από τους δήμους και από τις περιφέρειες. Να δώσουν την έμφαση πρώτα εκεί να τελειώσουν αυτά και μετά να κάνουμε τις παιδικές χαρές. Και νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να μην δαιμονοποιηθεί αυτή τη στιγμή ο διάλογος ή η συζήτηση που πρέπει να γίνει, γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα με μια συνένεση διακομματικά και είναι ο ένας στα κάγκελα και ο ένας λέει τον έναν ανίκανο και ο άλλος τον άλλον διεφθαρμένο, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρει κανένα μάθημα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ομιλία, κύριε Μαυρότα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.